Την ώρα που η μάχη των COVID-free νησιών στη Μεσόγειο για τους τουρίστες έχει μόλις ανάψει μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας, η αγωνία για τη Βρετανική αγορά κορυφώνεται. Uh, 17 sure virus coming back in. Δημοσίευμα τη ΣΑΝ υποστηρίζει πω τα ελληνικά νησιά, αν και έχουν προχωρημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, θα μπουν μαζί με την επιρωτική Ελλάδα στην πορτοκαλή ζώνη, που απαιτεί δεκαήμερη καραντίνα στο σπίτι μετά την επιστροφή. Feel η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Βρετανική για μια διμερή συμφωνία. Κλειδί είναι να δοθεί το πράσινο διαβατήριο τουλάχιστον σε νησιά που μπορούν να χαρακτηριστούν COVID-free. Οι τουρίστες θα μπορούν να φτάνουν εκεί με απευθείας πτήσεις που είναι φέτος περιζήτητες καθώς όλοι αποφεύγουν τις transit μετακινήσεις για υγειονομικού λόγους. Όπως αποκαλύπτει η ημερησία, ο ΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζονται ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και για φέτος. Στόχος είναι να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός, αγγίζοντας τα 30 εκατομμύρια ευρώ και να υπερδιπλασιαστούν οι δικαιούχοι, ώστε 400.000 εργαζόμενοι και άνεργοι να κάνουν και φέτος φθηνές διακοπές με επιδοτούμενα βάουτσερ. Οι κρατήσει πάντω είναι προ το παρόν ελάχιστε και όλοι ποντάρουν στο ενδιαφέρον τη τελευταία στιγμή που θα αναζωοποιηθεί, κατά κοινή ομολογία, όταν βελτιωθεί η επιδημιολογική εικόνα τη χώρα.